Η Πελοπόννησο συνδέεται με την Κρήτη. Μα υπήρχε μια συζήτηση να συνδεθεί ακτοπλοϊκά το Ηράκλειο με την Καλαμάτα. Υπήρχε μέρη, αλλά νομίζω δεν καρποφόρησε αυτό το εγχείρημα. Αχα. Το ακτοπλοϊκό. Το ακτοπλοϊκό. Τώρα όμως... Αεροπορική σύνδεση. Δύο φορές την εβδομάδα. Δύο φορές την εβδομάδα. Από το Σάββατο. Ναι, από αυτό το Σάββατο. Ηράκλειο Καλαμάτα, απευθείας με Aegean. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι ακριβώς γίνεται. Και να δούμε και αν είναι σημαντικό για την Καλαμάτα αυτό και πώς το υποδέχονται και αν θέλουν να έρθουν, βρε παιδί μου, ή τζάπα γίνεται η σύνδεση. Ακριβώς. Πάμε λοιπόν να καλησπερίσουμε. Έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας τον κύριο Βασίλη Πάπα Ευσταθίου. Είναι αντιδήμαρχος στρατηγικού σχεδιασμού και κλιματικής ουδετερότητας στο Δήμο Καλαμάτας. Και τον κύριο Βαγγέλη Ξυγκόρο, είναι ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας. Καλησπέρα και στους δύο. Καλώς ήρθατε στην Κρήτη σήμερα. Καλώς ήρθατε στη συχνότητα της Κρήτη TV. Τώρα θα μπορούμε να ερχόμαστε και πιο συχνά. Σωστό. Σωστό. Κάθε πότε θα είναι τα δρομολόγια? Αν δεν κάνω λάθος, θα είναι Σάββατο και Τετάρτη. Μια χαρά, Σάββατο και Τετάρτη. Θα έρχεται το αεροπλάνο και θα φεύγει. Και ώρες καλές, μάλιστα. Mm-hmm. Απλά θα θέλαμε, ίσως στο μέλλον, να έχουμε και μία μέρα παραπάνω. Και μια τρίτη μέρα δηλαδή την εβδομάδα, αυτό λέτε. Μια τρίτη μέρα την εβδομάδα, ειδικά για αυτόν τον κόσμο που εκπροσωπώ εγώ, τον επιχειρηματικό κόσμο, που σίγουρα η σύνδεση αυτή σίγουρα μας βοηθάει όλους στο να υπάρχει μια και οι εμπορικοί δρόμοι πλέον να ανοίξουν. Γιατί πάντα το εμπόριο και η οικονομία είναι αυτή η οποία τρέχει τα πράγματα, μέσα σε αυτό και ο τουρισμός. Mm-hmm. Και αντιλαμβάνεστε ότι η διασύνδεση πλέον η αεροπορική και η γρήγορη σε μία μόνο ώρα σίγουρα δημιουργεί ευκαιρίες και επιχειρηματικές ένθεν και εκείθεν. Πραγματικά. Λοιπόν, κύριε Αντιδήμαρχε, τώρα τις προηγούμενες ημέρες είχατε και στην Καλαμάτα εκεί μια όμορφη γιορτή και για τις γαλάζιες σημαίες. Είμαστε λίγο κοντά, νομίζω, Ηράκλειο και Καλαμάτα, έτσι δεν είναι? Όχι απλά στην περιμένουμε τη σύνδεση, είμαστε ενθουσιασμένοι. Δεν είναι απλά μια σύνδεση Καλαμάτας Ηρακλείου, είναι μια, στην ουσία ανοίγουμε μια τουριστική πύλη μεταξύ περιφέρειας Πελοποννήσου και Κρήτης. Εκπροσωπούμε όχι μόνο τις όμορφες γειτονικές μας περιοχές, αλλά όλο αυτό το φοβερό φυσικό και τουριστικό πλούτο που μόνο να μάθει και να πάρει έχει από την Κρήτη, από την πολύ πλούσια Κρήτη, από το Ηράκλειο. Είχαμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε εδώ τον Αντιδήμαρχο Τουρισμού Ηρακλείου κατά την απονομή και βράβευση των παραλίων των ελληνικών παραλίων με τις γαλάζιες σημαίες. Φιλοδοξούμε αυτή η διασύνδεση να είναι μόνο, να έχει βέβαια και το τουριστικό περιεχόμενο, αλλά να είναι και διασύνδεση σε πάρα πολλά επίπεδα, και σε επίπεδο επιχειρηματικό, όπως ανέφερε ο πρόεδρος, και σε επίπεδο τεχνογνωσίας, πολιτισμού, αθλητικό. Υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης και για τη δική μας περιοχή, και βέβαια εσείς είστε μπροστάριδες, πρωτεργάτες χρόνια σε αυτούς τους τομείς. Βέβαια, και πολύ σημαντικό, όπως το είπατε, ότι είναι και σε καλές ώρες η απευθείας πτήσης. Βλέπω εδώ, αν δεν κάνω λάθος, το Σάββατο λοιπόν που ξεκινάμε, 5 και 10 αναχώρηση από την Καλαμάτα, 5 και 10 το απόγευμα, έτσι. Σωστά, σωστά. Νομίζω και μια τρίτη μέρα θα ήταν τέλεια και παράταση και πέρα από τα τέλη Σεπτεμβρίου που είναι το προβλεπόμενο νομίζω μέχρι τώρα ο πίνακας δρομολογίων θα είναι ακόμα καλύτερο. Θα φιλοδοξούμε να αποτελέσει μια μόνιμη συνεργασία αυτή. Να πούμε πολλά μπράβο βέβαια στην Aegean που έχει αναλάβει να διασυνδέσει τις δύο περιοχές. Και αναμένουμε με πολύ ενθουσιασμό σε πολλά επίπεδα αυτή τη συνεργασία. Πραγματικά. Τώρα, βεβαίως, η Καλαμάτα δεν είναι μόνο η Καλαμάτα. Ουσιαστικά είναι ολόκληρη η Πελοπόννησος, έτσι δεν είναι? Σωστά. Διασυνδέουμε ολόκληρη την Πελοπόννησο. Βρισκόμαστε βέβαια στην Καλαμάτα. Η Καλαμάτα είναι μια πολύ εύκολα προσβάσιμη πόλη, μόλις 2 ώρες από την Αθήνα. Ακριβώς. Έχει πάρα πολλά σημεία εδώ υπερτοπικού ενδιαφέροντος, πολιτιστικούς πόλεις ολόκληρου του Πελοπόννησο. Μη σας πω για τις ομορφιές μόνο τις δικές μας, από τη Δυτική Μάνη μέχρι την Κώστα Ναβαρίνο. Υπάρχει και ολόκληρο το κομμάτι της Πελοποννήσου που το εκπροσωπούμε εδώ και το μπορούμε από εδώ να φεύγει κόσμος και να έρχεται κρατώντας ανοιχτή αυτή την πύλη. Κυρία Πρόεδρε... Το ίδιο γίνεται και στην Κρήτη, βέβαια. Έτσι. Ναι. Και το Ηράκλειο είναι πανέμορφο, αλλά έχετε και ομορφιές, νομίζω, από την Ανατολή μέχρι τη Δύση. Κύριε Πρόεδρε, επιχειρηματικά τώρα, οι σχέσεις ποιες είναι ανάμεσα στο νησί μας και στη Μεσσηνία και στην Πελοπόννησο γενικότερα, και αν υπάρχουν έτσι και ομοιότητες στο επιχειρήν μεταξύ Κρήτης και Μεσσηνίας? Πολύ σωστά αναφέρατε. Η Νότια Πελοπόννησος και η Μεσσηνία και η Κρήτη σχεδόν έχουμε κοινό κλίμα. Οπότε αντιλαμβάνεστε, ειδικά στην αγροδιατροφή αλλά και στην αναπτυσσόμενη πλέον περιοχή μας και τουριστικά, γιατί η Κρήτη είναι ήδη αναπτυγμένη, έχουμε κοινές ομορφιές, έχουμε κοινά
κοινά πεδία τα οποία υπάρχουν σε όλους τους τομείς οικονομίας. Και δυστυχώς, γιατί δυστυχώς είναι αυτό, πολλές άλλες περιοχές της χώρας μας τώρα πλέον μπαίνουν σε μια διαδικασία διασύνδεσης. Γιατί πολλές φορές και εντός της χώρας, χωρίς να μιλάω μόνο για το εξωτερικό εμπόριο και πολλά άλλα και για τον τουρισμό, και εμείς μεταξύ μας δεν είχαμε τη διασύνδεση που έπρεπε να είχαμε. Εμείς από εδώ στην Πελοπόννησο έπρεπε να ανέβουμε στην Αθήνα και να έρθουμε ή ακτοπλοϊκός προς την Κρήτη ή αεροπορικός. Το ίδιο συμβαίνει και με άλλες περιοχές της χώρας. Τώρα, παράδειγμα, έφτασε η Ιόνια Οδός από τα Γιάννενα μέχρι την Πάτρα περίπου και ήδη ξαφνικά η Καλαμάτα με τα Ιωάννινα που ήταν διήμερο ταξίδι, έχει γίνει περίπου 4 ώρες ταξίδι με αυτοκίνητο. Βεβαίως. Θέλω να πω ότι όλη αυτή η διασύνδεση βοηθάει οικονομικά όλες αυτές τις περιοχές, βοηθάει να αναπτυχθούμε και να ανοίξουν και τα μυαλά μας και επιχειρηματικά και όχι μόνο ανταλλάσσοντας ιδέες και απόψεις, γιατί πρέπει να κατανοήσουμε όλοι ότι έχουμε κοινά πεδία, αλλά μόνο μέσω από τις συνεργασίες και συνέργειες μπορούμε να πάμε στην επόμενη μέρα που θέλουμε όλοι να δούμε στη χώρα μας. Mm. Αυτό που είπαμε και πριν, ότι μακάρι να υπάρχει και άλλη πτήση, γιατί οι ώρες είναι πολύ καλές. Σκεφτείτε τώρα ότι ένας άνθρωπος από την Πελοπόννησο, αν ήθελε να φύγει για επιχειρηματικό ραντεβού στην Κρήτη ή το αντίθετο, συνήθως γινόταν στην Αθήνα. Και οι δύο ερχόμασταν στην Αθήνα για να συναντηθούμε εκεί. Πλέον αλλάζουν τα πράγματα και θεωρώ ότι όλο αυτό είναι μόνο προς το καλό. Και εγώ να συγχαρώ την Aegean. Τα τελευταία χρόνια η Καλαμάτα είναι συνδεδεμένη και με τη Θεσσαλονίκη, mm-hmm. Που είναι μια πτήση και αυτή περίπου μία ώρα για ένα τέταρτο, αλλά είναι πιο συχνή. Οπότε έτσι συνδέονται περιοχές σε όλη τη χώρα, χωρίς να χρειαστεί να περνάμε από το κέντρο της Αθήνας, που το Βενιζέλος, ξέρουμε όλοι, το Ελευθέριος Βενιζέλος έχει πάρα πολύ μεγάλη κίνηση και δημιουργεί χρονικά θέματα. Από εκεί και πέρα, αυτό ελπίζουμε να πάει καλά, ελπίζουμε να συνεχιστεί. Δεν είναι μόνο η τουριστική κίνηση που ανέφερε ο κύριος Παυσταθίου, που σίγουρα τη θέλουμε και σίγουρα θα υπάρχει διάδραση και από τις δύο περιοχές, είμαι σίγουρος γι' αυτό. Υπάρχουν και πολλά άλλα τα οποία, όταν υπάρχει διασύνδεση, θα αναπτυχθούν. Βεβαίως. Και είναι και πάρα πολύ σημαντικό για όλες τις πόλεις της χώρας που δεν έχουν, ας πούμε, όλη αυτή την επισκεψιμότητα που έχει το αεροδρόμιο το El Venizelos ή τον Νίκος Καζαντζάκης αντιστοίχως, γιατί είμαστε στη δεύτερη θέση. Να έχουν πτήσεις, να έχουν κόσμο, να μπορούν να επικοινωνούν με αυτόν τον τρόπο με τις υπόλοιπες πόλεις της χώρας. Εμείς τα τελευταία χρόνια εδώ το αεροδρόμιο της Καλαμάτας, καπετάν Βασίλης Κωνστακόπουλος, που έχει πάρει και το όνομα του αείμνηστου πρωτεργάτη της περιοχής και ιδρυτή της Κώστα Ναβαρίνο και όλων των υπόλοιπων τουριστικών θέρετρων που αναπτύσσει η εταιρεία. Τα τελευταία χρόνια το αεροδρόμιο της Καλαμάτας έχει μια αύξηση θεαματική, γιατί ήταν ουσιαστικά ενεργό για πάρα πολλά χρόνια. Mm-hmm. Και τώρα είμαστε στη διαδικασία που είναι σε φάκελο για να παραγωγηθεί μέσω ΣΔΙΤ. Σε μία από τις 4 εταιρείες που έχουν καταθέσει δεσμευτική πρόταση. Θεωρούμε αυτό είναι μια ακριβώς παραχώρηση που είναι όμως κατά μόνας, έτσι, ξεχωριστά για το αεροδρόμιο Καλαμάτας. Ναι, τα υπόλοιπα περιφερειακά νομίζω θα πάρει ένα πακέτο, έτσι, κύριε Πρόεδρε. Καλαμάτας έχουν πάει ήδη, ναι. Υπάρχουν και άλλα ακριβώς. Αλλά θέλω να πω ότι όλη αυτή η αναβάθμιση που ευελπιστούμε τα επόμενα χρόνια να έχει το αεροδρόμιο και επιβατικά πλέον. Και η διασύνδεση με αεροδρόμια σαν τον Νίκος Καζαντζάκης και πολλά άλλα θα ουσιαστικά θα ομαλοποιήσουν μια κατάσταση και θα ενώσουν πραγματικά τη χώρα και την νησιωτική Ελλάδα και την ηπειρωτική, γιατί έχουμε κοινά θέματα τα οποία πρέπει να τα αναπτύξουμε προς όφελος, επαναλαμβάνω, της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας. Μάλιστα. Και τώρα μία ερώτηση ανάμεσα στους δύο. Ο Δήμος της Καλαμάτας, μιας και έχουμε τον Αντιδήμαρχο, σας κάνει τη ζωή πιο εύκολη στο επιχειρήν, στους επιχειρηματίες? Η μεταξύ σας συνεργασία πώς είναι? Κύριε Αντιδήμαρχε, ετοιμαστείτε να τα ακούσετε από την Κρήτη. Για πείτε μας τώρα. Όχι, καθόλου δεν τα ακούω. Έχουμε εξαιρετική συνεργασία. Εδώ είναι και ο πρόεδρος να σας το επιβεβαιώσει. Κοιτάξτε, θα ξεκινήσω λίγο διαφορετικά. Αυτό που μπορούμε να σας δώσουμε εμείς. Η Καλαμάτα είναι η μοναδική πόλη της Νότιας Ελλάδας που συμμετέχει στο δίκτυο των 6 ελληνικών πόλεων που έχουν δεσμευτεί να γίνουν κλιματικά ουδέτερες μέχρι το 2030. Είναι μια πρωτοβουλία 100 ευρωπαϊκών πόλεων. Έχουμε αναπτύξει ένα πιλωτικό οικοσύστημα εδώ. Έχουμε πάρει ένα πολύ φιλόδοξο κλιματικό συμβόλαιο, έχουμε εκπονήσει, με δεσμεύσει σε πάρα πολλούς τομείς, οικονομικούς, επιχειρηματικούς, σε τομείς εκπαίδευσης, σε τομείς βιώσιμης αστικής κινητικότητας, σε τομείς βέβαια βιωματικού τουρισμού, και εδώ εντασσόμαστε. Επομένως, έχουμε φτιάξει όλη αυτή την τεχνογνωσία που θέλουμε να την εξακτηνώσουμε, να τη δώσουμε και στις γύρω στις όμορες περιοχές. Ξέρετε, είμαστε δύο περιοχές οι οποίες έχουν πάρα πολλά κοινά. Πέρα από το φυσικό πλούτο, έχουν άμεσο ηλιακό κέρδος. Έχουμε πολύ καλές καιρικές συνθήκες που μπορούμε να τις εκμεταλλευτούμε για να ενώσουμε τις πηγές ενέργειας. Επομένως, πέρα από το τουριστικό κομμάτι και το κομμάτι βέβαια της πρωτογενούς παραγωγής που έχετε μοναδικά προϊόντα και δόξα Θεός και η Καλαμάτα έχει να βγάλει, έχει τις ελιές, έχει τα σίκα της, έχει τα προϊόντα του, τα ηγέτου. Έχουμε λοιπόν και σε επόμενα επίπεδα να συνεργαστούμε σε πάρα πολλά ζητήματα. Τώρα,
θίξατε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Ο Δήμος, η πόλη, είναι ο επιταχυντής όλων των εξελίξεων που γίνονται μέσα στο οικοσύστημά της. Από το πολύ μικρό, από το πώς θα εκπαιδεύσει τα παιδιά, πώς θα εκπαιδεύσει τους οδηγούς για την οδική συμπεριφορά, πώς θα συνδεθεί με τους επιχειρηματίες, πώς θα κάνει πιο εύκολη την καθημερινότητά τους, είναι η ευθύνη μας. Είτε οικονομικά, είτε σε επίπεδο τεχνογνωσίας, εδώ βρισκόμαστε. Και αν θέλετε, έχουμε και το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης. Εμείς τα ακούμε δηλαδή συνήθως. Άρα νιώθουμε ακόμα μεγαλύτερη την υποχρέωση να είμαστε κοντά στον πολίτη. Και αυτό θέλουμε να κάνουμε εμείς μέχρι το 2030, να φτιάξουμε μια πόλη κλιματικά ουδέτερη μεν, αλλά τεχνολογικά καινοτόμα και κοινωνικά δίκαιη. Λοιπόν, ο αντιδήμαρχος τα είπε. Κύριε Πρόεδρε, εσείς συμφωνείτε? Σας κάνει τη ζωή εύκολη? Δεν μπορώ να με συμφωνήσω σε όλα αυτά που ο φίλος μου Βασίλης, καταρχήν. Είναι πραγματικότητα ότι τα τελευταία χρόνια πολλά και ο επιχειρηματικός κόσμος σε συνεργασία με την αυτοδιοίκηση Α και Β βαθμού εδώ στην Πελοπόννησο, γιατί πραγματικά τα τελευταία 15 ετία είμαστε σε μια φάση που αναβαθμίζονται και αλλάζουν πολλά πράγματα στην περιοχή μας. Πολλές φορές κάποια αργά, κάποια πιο γρήγορα. Προσπαθούμε και επιβάλλεται καταρχήν να υπάρχει μια ομονόηση το τι θέλουμε να κυνηγήσουμε και να υπάρχει μια απόλυτη συνεργασία. Θεωρώ τα τελευταία χρόνια και οι Δήμοι της περιοχής μας, με κυρίαρχο το Δήμο Καλαμάτας, που είναι ο μεγαλύτερος που υπάρχει στην Πελοπόννησο, στην περιφέρεια Πελοποννήσου, και προφανώς παίζει και άλλο ρόλο ως επιταχυντής εξελίξεων και σε άλλες περιοχές της Πελοποννήσου, και θεωρώ και τα επιμελητήρια όλης της περιφέρειας, όχι μόνο της Μεσσηνίας. Έχουμε μια άρση συνεργασία με τους περισσότερους Δήμους, αλλά και με την περιφέρεια Πελοποννήσου. Πολλές φορές ξέρετε ότι προφανώς υπάρχει θέματα, αλλά αν υπάρχει καλή διάθεση, λύνονται, γιατί το επιχειρήν τις περισσότερες φορές είναι πιο μπροστά από εκεί που είναι δημόσιες επενδύσεις, υποδομές και πολλά άλλα. Βασικό είναι ότι υπάρχουν άνθρωποι εδώ και πάρα πολλά χρόνια, αλλά και τώρα, στις θέσεις στις οποίες πρέπει, και μπορούμε να συνεργαστούμε άριστα, έχοντας ως κοινό στόχο το να αναπτύξουμε ισότιμα, βιώσιμα και πράσινα την περιοχή της Πελοποννήσου και την ευρύτερη περιοχή και της Δυτικής. Γιατί η Πελοπόννησο, όπως ξέρετε, είναι λίγο χωρισμένη διοικητικά, κακώς. Έτσι. Ναι. Και έχουμε θέματα πολιτιστικά τα οποία θέλουμε να αναδείξουμε και πολλά άλλα, αλλά θεωρώ ότι είμαστε όλοι σε μια κοινή γραμμή για να τα καταφέρουμε. Βεβαίως, εσείς και εμείς είμαστε, νιώθουμε και να καταφέρουμε. Συγγνώμη, Βασίλη Φιλιακόπη, να καταφέρουμε να μοιάσουμε σε εσάς σε αυτό το θέμα. Δεν θα μπορούσε να το πει, αν μου επιτρέπετε, δεν μπορούσε να το πει καλύτερα ο Πρόεδρος. Ο Βαγγέλης αποτελεί ένα από αυτά τα άξια στελέχη και είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικό που μπαίνουν νέοι άνθρωποι, επιχειρηματίες επιτυχημένοι. Και όσοι εμπλέκονται και σε αυτοδιοικητικό και σε πρώτο και σε δεύτερο βαθμό, βέβαια, η περιφερειακή, έχουμε ένα νέο περιφερειάρχη, πάρα πολύ ικανό. Επομένως, είμαστε πάρα πολύ ενθουσιασμένοι και, αν θέλετε, και λίγο βλέπουμε μπροστά μας πάρα πολλά πράγματα να κάνουμε σε πάρα πολλά επίπεδα. Βέβαια, πρέπει να πούμε ότι η Καλαμάτα είναι και ένα success story, σε εισαγωγικά ή εκτός εισαγωγικών, με δεδομένο ότι πολύ πρόσφατα, γιατί είναι πρόσφατα, πέρασε μια πολύ μεγάλη δυσκολία, ενώ στο σεισμό αναφέρομαι, ο οποίος κυριολεκτικά ισοπαίδωσε την πόλη. Παρ' όλα αυτά, ξαναγεννηθήκατε και ξαναγεννηθήκατε με πολύ όμορφο τρόπο, όχι άναρχα, όμορφα, σωστά, όπως πρέπει να αναπτύσσονται οι πόλεις. Έχετε απόλυτα δίκιο. Το 1986 πρακτικά η πόλη ερήμωσε. Έφτασε να πάρει και το πρώτο βραβείο ανασυγκρότησης οικιστικής για το πολεοδομικό της κέντρο. Δεν σας κρύβω ότι αναφέρθηκα στα κλιματικά και τα περιβαλλοντικά και όλα τα ζητήματα που άπτονται της βιωσιμότητας, γιατί στατιστικά ο κίνδυνος ενός σεισμού υπάρχει ακόμα, στην Κρήτη βέβαια. Έχουμε κοινούς κινδύνους, έχουμε τη διάβρωση των ακτών ως παράκτιες πόλης, έχουμε πολύ ψηλές θερμοκρασίες το καλοκαίρι, έντονες βροχοπτώσεις, ιδιαίτερα έντονες τα τελευταία χρόνια. Έχουμε αυτή την ανθρωπογενή δραστηριότητα, αν και τα τελευταία χρόνια το Ηράκλειο έχει κάνει άλματα στον τρόπο με το οποίο διαχειρίζεται βιοκλιματικά τις αναπλάσεις των δημόσιων χώρων της. Επομένως, έχουμε πράγματα να κάνουμε ακόμα, γιατί μας έχει δοθεί μια πολύ όμορφη γωνιά του πλανήτη. Είναι καθήκον μας να την διατηρήσουμε, να την προφυλάξουμε και για τις επόμενες γενιές. Έχετε από τις πιο όμορφες παραλίες. Εγώ τώρα θα το πω. Συγγνώμη, εγώ θέλω να κάνω μια ερώτηση. Ναι, άλλη τώρα, αν μου επιτρέπετε. Ηράκλειο, Καλαμάτα είναι μία ώρα. Από την Καλαμάτα στη Στούπα πόση ώρα είναι? Να ξέρουμε, να κάνουμε υπολογισμούς. Το ίδιο ακριβώς. Λιγότερο από ώρα. Ωραία. Είναι κανένα 40 λεπτό, γιατί έκανα 40 μέρες κι εγώ στην Καλαμάτα, με εκπαίδευση στο στρατό. 40 λεπτά πρέπει να είναι η Στούπα, κάπου εκεί. Είναι 40 με 45 λεπτά. Ναι, ναι. Από το αεροδρόμιο. Μια χαρά, παιδιά. Μία ώρα και 45 λεπτά και είσαι σε μια από τις ωραιότερες παραλίες της χώρας. Yeah. Στούπα. Εντάξει, είναι και Βοηδοκοιλιά, είναι και άλλες, αλλά εν πάση περιπτώσει είμαστε κοντά τώρα πια. Yeah, βέβαια. Το να το λέτε εσείς μας θυμά, που έχετε επίσης πολύ όμορφες παραλίες.
Αλίμον. Αντιστοίχως και εσείς είστε μία ώρα και 45 λεπτά περίπου, από τα Μάταλα, για παράδειγμα. Και σας περιμένουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη σύνδεση. Εμείς ευχαριστούμε, να είστε καλά. Καλές πτήσεις.